Καλωσορίζουμε τη Φλόγα της Ελπίδας στην Αίγινα. Θα παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο, κύριο Σάκη Σαγκιώτη, να απευθύνει χαιρετισμό. Γεια σας. Σας χαιρετούμε σε αυτό τον υπέροχο χώρο του Ναού της Αφέας. Αγαπητοί συμπολίτες και επισκέπτες του νησιού μας, καμπαδιδρόμοι και συμμέτοχοι σε αυτή τη σπουδαία σημερινή εκδήλωση στο ιστορικό μας νησί. Η ελληνική συμμετοχή στο διεθνές πολιτιστικό και αθλητικό γίγνεσθε, ιδίως λόγω της προνομιακής θέσης της χώρας μας στο απόθεμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί το πληθυσμιακό μέγεθος και η οικονομική δύναμή της. Στο Special Olympics συνιστά πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι η παιδεία του πολιτισμού αλλά και ο εμπλουτισμός της γενικής παιδείας με στοιχεία πολιτισμού είναι απαιτήσεις της εποχής μας, όπου ο πολιτισμός παίζει όλο και πιο βαρύνοντα ρόλο. Για το Δήμο Αίγινας, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός πρέπει να λειτουργούν ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, ως κοινό κτήμα της κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Αναγνωρίζουμε με το παραπάνω και πανηγυρίζουμε τις μεγάλες επιτυχίες σας και σας υποδεχόμαστε με υπερηφάνεια για τις πολύ μεγάλες επιδόσεις των αθλητών σας. Επιτυχίες και επιδόσεις που δύσκολα μπορούσαμε να φανταστούμε. Το παραολυμπιακό αθλητικό κίνημα στη χώρα μας, τους αθλητές Special Olympics, ονομάζονται φύλακες της ελπίδας και της αισιοδοξίας για ένα καλύτερο κόσμο και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η Φλόγα της Ελπίδας για τους Παγκόσμιους Αγώνες Αθήνα 2011 άναψε στον Ιερό Λόφο της Πνίκας στις 9 Ιουνίου του 2011 και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της από τη μία στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας σε όλο τον κόσμο το μήνυμα των αγώνων. Η συγκίνηση που αισθάνθηκαν οι αθλητές και οι αστυνομικοί που είναι μαζί μας και οι αθλητές όταν φτάσανε και αντικρίσανε τον Ναό της Αφέας ήταν μεγάλη. The emotion that all our torch runners felt when they came here and they saw this beautiful temple of Aphea was enormous. Ένας ναός που χρονολογείται από το 600 π.Χ. This temple was built in 600 years before Christ. Και έχει θέα την Αθήνα, την πόλη της Αθήνας. And it overlooks at Athens on the far side. Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο ταξίδι 12 ημερών και σήμερα είναι η τελευταία πόλη της Αίγινας, το νησί της Αίγινας, πριν φτάσουμε στην Αθήνα για την τελετή έναρξης. Από τότε ήμουν ευτυχώς, πολύ τυχερός να πάρω μέρος, να συμμετέσχω, να βοηθήσω πολλούς αγώνες. Και πάντα δεν έπαβε να με αγγίζει η ηθική και το ηθική που αυτοί οι αθλητές δουλεύουν και η αγάπη που έχουν μεταξύ τους. There's never been a time that Hastings Pro has come since the beginning towards participation of the athletes in local, national and international events such as this. Η λαμπαδιδρομία των σωμάτων ασφαλείας μαζεύει τα περισσότερα χρήματα που βοηθάνε τα Special Olympics και τους αθλητές, γιατί οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται βοήθεια χρηματική. Αυτή η προσπάθεια κάνει σίγουρο το ότι οι αθλητές θα μπορέσουν να διαγωνιστούν στα τοπικά τους, στα πολιτιακά τους και στους διεθνείς αγώνες, όπως είναι τα Special Olympics που θα κάνουμε στην Αθήνα. Soy mensajero global. Pertenezco al programa ALF. Les doy las gracias. Las gracias a todos mis amigos. Ellos me hacen sentir bien. Me alegra la vida. Me deseo llevar al mensaje y la antorcha. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία της Παραγουάης και όλους τους φορείς που κατάφεραν με πολύ κόπο να με στείλουν και φέτος στην Ελλάδα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, καθώς επίσης και τους συναδέλφους μου λαμπαδιδρόμους από όλο τον κόσμο, εθελοντές αστυνομικούς οι οποίοι βοηθούν και αυτοί με τις σειρά τους να γίνει πραγματικότητα αυτό που τόσο φανταζόμαστε τόσα χρόνια.
Θα ήθελα επίσης να δω όλους εσάς τους αγώνες που ξεκινούν 25 του μηνός στην Αθήνα και είμαι μέσα. Κατόπιν ο Δήμαρχος θα απονείμει το βιβλίο της Αίγινας στον εκπρόσωπο του Λαμπαδρόμου. Είναι μεγάλη τιμή για μας να σας δίνουμε το μετάλλιο της Λαμπαδρομίας εκ μέρους όλων των Αθηνών και των Λαμπαδρόμων. Γεια σας, Μεντίνα. Ευχαριστούμε πολύ.